Οφείλω πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου να καταγγείλω την Χρυσή Αυγή, γιατί από το τηλέφωνο της χτες μέσα στη Βουλή επιχείρησε να τρομοκρατήσει όσους θα διαδηλώσουν το Σάββατο στην Καλαμάτα ενάντια στο φεστιβάλ που επιδιώκει για να τιμήσει τις δικτατορίες, και να τους δηλώσουμε ότι οι δημοκράτες και αντιφασίστες δεν φοβούνται, να το βγάλουν καλά αυτό από το μυαλό τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κλείσιμο της ΕΡΤ, αποδεικνύει τον ολισθηρό αντιδημοκρατικό δρόμο στον οποίο βαδίζει εδώ και καιρό η κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να εκφοβεί στους εργαζόμενους, σε όλους τους δημόσιους φορείς, ότι θα έχουν την ίδια τύχη με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Τρίτον, να εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα των ιδιωτικών καναλαρχών, που είναι η βασική συνιστόσα του τριγώνου της διαπλοκής, στους οποίους στηρίζεται η κυβέρνηση για να κρατηθεί στην εξουσία, οι οποίοι είναι οι φορείς της σύγχρονης δικτατορίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να γιατί το κλείσιμο της ΕΡΤ επιλέχθηκε να γίνει πριν τις 30 Ιουνίου, όπου είχε προσδιοριστεί ο διαγωνισμός για την εκχώρηση των δικτύων διανομής του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Διότι ήθελε η κυβέρνηση να είναι μόνο η DJA, η εταιρεία των ιδιωτών καναλαναρχών, η οποία θα συμμετέχει. Η ακραία αντιδημοκρατική αυτή ενέργεια στη Μεσσηνία απέκτησε ακόμη πιο αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά, αφού ανέλαβαν να την υλοποιήσουν παρακρατικά στοιχεία ιδιώτες καναλάρχες. Ανέλαβε να την υλοποιήσει ιδιώτης καναλάρχης που αυτό αποκαλείται φίλος του κυρίου Πρωθυπουργού, και για τον οποίον η δημοσιογραφική πιάτσα λέει ότι είναι αυτός που έκανε την γκάφα και έδωσε το αμοντάριστο πλάνο με τον Πρωθυπουργό χτες το βράδυ. Αν αληθεύει, τότε πράγματι υπάρχει θεία δίκη. Βέβαια, αν υπήρχε τεχνικός της ΕΡΤ και όχι άσχετος ιδιώτης καναλάρχης, θα τον είχε προστατεύσει τον Πρωθυπουργό, όποια πολιτική τοποθέτηση να είχε και αυτός ο τεχνικός, γιατί θα καταλάβαινε ότι αυτό δεν δημοσιοποιείται. Ο άκρατος όμως ο νεοφιλελευθερισμός, οι άκρατες αντιδημοκρατικές ενέργειες και η εμπιστοσύνη που περιβάλλει άσχετους, ο κύριος Πρωθυπουργός, που δηλώνουν φίλοι του, έχει τίμημα και το πλήρωσε. Επειδή όμως δεν απάντησαν τα συναρμόδια Υπουργεία στην ερώτηση που είχα καταθέσει, ούτε η αστυνομία έχει κάνει τη δουλειά της παρά τη μηνυτήρια αναφορά, και την πρώτη και τη δεύτερη, εγώ θα επαναλάβω τα ερωτήματα από την στινολομέλεια της Βουλής και θα ζητήσω συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί η κυβέρνηση του νόμου και της τάξης δεν κάλεσε τους τεχνικούς της ΕΡΤ που είναι κρεωμένοι με τα μηχανήματα εκπομπής στη Μεσσηνία να ανοίξουν το κτίριο και να κατεβάσουν τους διακόπτες? Γιατί προτίμησε παρακρατικό στοιχείο να μπει μέσα? Γιατί δεν ειδοποίησε τον εισαγγελέα να είναι παρόν, ενώ γνώριζε ότι εκεί υπήρχε και μηχάνημα εκπομπής συνδρομητικού καναλιού? Γιατί δεν ειδοποίησε ούτε καν την αστυνομία, και γιατί η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της να ψάξει να βρει τα δαχτυλικά αποτυπώματα αυτού ή αυτών που έσπασαν τις κλειδαριές και άλλα και έβαλαν καινούριο λουκέτο? Γιατί δεν το κάνει αυτό μόνη της η αστυνομία? Αδυνατούμε να το πιστέψουμε, κύριε Υπουργέ, οι οποίοι δεν έχετε απαντήσει στην ερώτησή μου, προφανώς με άνωθεν εντολή, και μας λέτε ότι η ΕΡΤ είναι, ισχυρίζεστε, και είπε και η κυρία Σημακοπούλου, το άντρο της διαφθοράς και της διαπλοκής, και πρέπει να σπάσουν αυγά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πετράκο. Προηγήθηκαν το επεισοδίο που αναφέραμε και που είδατε και χθες πολλά και περίεργα υπονοούμενα με μεσσηνιακό περιεχόμενο, Νίκο.
Θα μην πρέπει ο κόσμος να μάθει επιτέλους την αλήθεια για το κόμπος έχει φτάσει στο, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένιο μπλε και παρεμία. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κ. Πετράκος, μιλώντας με υπονοούμενα, μιλώντας για τοπικούς καλαμάρχες, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται, ο τοπικός καλαμάρχης αυτοαποκαλείται φίλος του Πρωθυπουργού και όλα τα υπόλοιπα θα τα αναλύσω πιο κάτω, κάποιον φωτογραφίζει. Μήπως φωτογραφίζει τον κύριο Κοντόπλο, τον κύριο Φλαούνα, μήπως φωτογραφίζει τον κύριο Σώτηρα, μήπως φωτογραφίζει τον κύριο Γυφτεά, μήπως φωτογραφίζει εμένα. Γιατί δεν το λέει. Ότι να πει το όνομά μου, γιατί εμένα, για μένα μιλάει. Να πει. Αυτός είναι ο Νίκος ο Μπελογέννης που έχει τον πέστη Μεσσηνία. Γιατί το λέει. Φοβάται πως μου κάνει διαφήμιση. Γιατί. Γιατί δεν το λέει. Γιατί αυτά τα πράγματα που λέει, καταρχήν εγώ τον σέβουμε και τον υπολείπτομαι όπως σέβουμε όλους τους αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τον λαό. Έχει ένα θεσμικό αξίωμα το οποίο είναι πάνω από όλους μας. Έχει ένα θεσμικό αξίωμα το οποίο εκπροσωπεί τον κόσμο και μας εκπροσωπεί όλους μας, άσχετα να τον ψηφίσαν μερικοί ή κάποιοι άλλοι τον ψήφισαν, στο κοινοβούλιο που είναι το πιο ιερό σπίτι της δημοκρατίας, που βγαίνουν όλες οι αποφάσεις εκεί. Γιατί δεν το λέει στα ίσα. Γιατί δεν αφήνει αυτά τα κουκουλοφόρικα τα οποία κυκλοφοράει και να πει ο Μπελογέννης είναι. Για να το απαντήσω. Αλλά επειδή υπονοεί εμένα και δεν λέει το όνομά μου, θα το απαντήσω, θα το απαντήσω πιο κάτω. Διότι κακά τα ψέματα. Επειδή εγώ δεν κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μου, εγώ έχω μάθει να λέω την αλήθεια και έχω μάθει να αναγνωρίζω και τις ευθύνες μου. Άσχετα με αυτόν ο οποίος παίρνει εντολές από κάπου προκειμένου να βγάλει το χαρτί αυτό το οποίο έχει διαβάσει, το οποίο δεν ξέρει και τι λέει. Και ντρέπομαι που το διάβασε το Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτό το χαρτί. Να πω. Μήπως θυμάστε ότι με είπαν Χαλκείο. Τότε με τον κύριο Δραγασάκη εδώ πέρα από τον κύριο Δραγασάκη στη δήλωση τι είχε κάνει τότε. Και δεν παίρνει τα Αθηναϊκά μέσα. Αλλά για να βγάλει την εμπάθειά του προς εμέναν, την εμπάθειά του ο κύριος Πετράκος προς εμέναν, προχώρησε σε κατανόμους χαρακτηρισμούς και σε λέξεις οι οποίες δεν τις λέει, να μην πω ούτε παιδάκια. Καταρχήν, και παρουσιάζεται σαν ειδικός. Καταρχήν, όχι μόνο δεν μπορεί να με κρίνει εμένα τεχνικά ο κύριος Πετράκος, διότι είναι άσχετος, άσχετος τελείως. Είναι εμπαθής άσχετος αυτός, όχι άσχετος απλώς. Απλώς μεταφέρει, λέει, και είπε ότι μεταφέρω τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα. Ποια είναι η δημοσιογραφική, ξέρει από πιάτσα ο κύριος Πετράκος? Μήπως εννοεί την πιάτσα του Λωτού? Μήπως εννοεί την πιάτσα του Λωτού? Για να σας πω και τι έχει γίνει τώρα. Ή ότι εγώ αυτοαποκαλούμαι φίλος του Πρωθυπουργού. Εγώ δεν αυτοαποκαλούμαι φίλος του Πρωθυπουργού. Εγώ είμαι φίλος του Αντώνη Σαμαρά και το ξέρουν όλοι. Ο Πρωθυπουργός, σαν Πρωθυπουργός, είναι το ανάτο αξίωμα της χώρας. Και φίλους δεν έχει και τους έχει όλους απομακρυσμένους. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν συνδιοικεί με κανέναν. Ούτε έχει το φίλο του να του πει τον ένα, να του πει ο άλλος, όπως μπορεί να κάνει ο κ. Πετράκος, να του λένε κάποιοι. Εγώ η φιλική μου σχέση με τον Αντώνη τον Σαμαρά, πριν ακόμα μπει ούτε καν στην Ευρωβουλή, από την πολιτική άνοιξη την ξέρω όλος ο κόσμος. Δεν αυτό αποκαλούμε φίλος μου. Όπως εγώ έχω φιλική σχέση με τον Αντώνη τον Σαμαρά, έχουν και πάρα πολλοί Μεσσήνοι και πάρα πολλοί Έλληνες. Ιδιαίτερα όμως πάρα πολλοί Μεσσήνοι. Δεν είμαι τίποτα ξεχωριστό από κανέναν άλλον. Για να κλείσουμε αυτό που λέει, αυτό αποκαλείται φίλος του Αντώνη του Πρωθυπουργού. Για να πνίξει τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζω. Αυτό που λέει με την κάφα την οποία έγινε προτές που την είδε όλος ο κόσμος σε αυτό το θέμα, δεν κατάλαβε καλά ότι τις μεταδόσεις αυτές τις κάνω εγώ. Εγώ την έκανα τη μετάδοση. Αλλά εγώ δεν ήμουν υπεύθυνος για το υλικό το οποίο εστάλει. Εμένα μου φέρανε ένα υλικό και έδωσα αυτό το υλικό το οποίο μου δώσαν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι εκεί. Και την κάφα, γιατί δεν τα έχει διαβάσει καλά και δεν τα ξέρει καλά αυτά τα πράγματα. Την κάφα αυτή, το πολύ σοβαρό αυτό το οποίο έγινε με το θέμα του Πρωθυπουργού με το λάθος βίντεο, το έκανε ένας έμπειρος, εμπειρότατος, οπερατέρ, ο οποίος δούλευε 30 χρόνια στην ΕΡΤ. Και είναι φίλος του Πρωθυπουργού, γιατί μίλησε για ΕΡΤ προηγουμένως. 30 χρόνια στην ΕΡΤ, από τους πιο έμπειρους οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο. Ο περατέρ, ο οποίος τράβηξε και έκανε και πάτησε λάθος play το βίντεο. Αυτός για να ξέρει, ο κύριος Πετράκος, είναι και φίλος του Πρωθυπουργού τόσα χρόνια. Δεν θέλω να πω το όνομά του, τον ξέρουν όλοι στην Αθήνα. Για τη δημοσιογραφική πιάτσα του κύριου Πετράκου ή η πιάτσα είναι ο Λωτός. Ότι του είπε ο Πλεμμένος και ο Πιτσάνης για να τα πει. Με την εμπαθιά του. Και λέει ότι υπάρχει και θεία δίκη για αυτό το οποίο έγινε, λέει, με αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ είμαι άσχετος ή
η Θεία Δίκη, δηλαδή, φανταστείτε πόσες φορές κάνει το σταυρό του. Να πεθάνω, να μπορεί να πεθάνω, να κάνει το σταυρό να πεθάνω και τα παιδιά μου, να, οτιδήποτε να πάθω, αν υπάρχει, φανταστείτε τι γίνεται. Με ένα τυχαίο γεγονός που λέω κι εγώ, άμα ήμουν υπεύθυνος, θα το έλεγα. Δεν ήμουν υπεύθυνος όμως εγώ, δεν τα ξέρει καλά ο κ. Πετράκος. Λέει, υπάρχει Θεία Δίκη, φανταστείτε το μέσος, το μίσος και η εμπάθεια αυτού του ανθρώπου. Όπως το έχω ξαναπεί. Είναι μίσος και εμπάθεια, όπως είναι από τον πολιτικό του μέντορα, τον κύριο Πλεμένο, που θέλει να πεθάνουμε όλοι στα μέσα ενημέρωση για να μείνει μόνος του. Δεν έχει αντέξει τον ανταγωνισμό. Και συνεχίζω, κύριε Πετράκο. Αυτό που λέτε, ότι εγώ είμαι άσχετος και όλα αυτά τα πράγματα, μήπως ξεχνάτε, κύριε Πετράκο, ότι επί χρόνια είμαι βασικό, ήμουν στην προηγούμενη βασικό συνεργάτη της ΕΡΤ. Μήπως ξεχνάτε τις μεταδόσεις όλες και του κυρίου Τσίπρα, του αρχηγού σας, και στην Καλαμάτα και στη Σπάρτη τις έκανα εγώ. Μήπως ξεχνάτε ότι η ΕΡΤ επέλεξε εμένα, έχει επιλέξει εμένα σχεδόν για όλη την Πελοπόννησο για να κάνω όλες τις μεταδόσεις. Ρωτήστε τον κύριο Μαριωρή, ρωτήστε τον κύριο Ηλία Φαραντόπουλο στην ΕΡΤ, να σας πούνε ποιος είμαι εγώ, να σας πούνε πώς τη συνεργασία έχω στην ΕΡΤ και να σας πούνε αν έχω τεχνικές γνώσεις για να κάνω τέτοια πράγματα. Το ξεχάσατε, Σπάρτη, ποιος μετέδωσε προεκλογικά σε εκλογές τον κύριο Τσίπρα. Εδώ, στην Καλαμάτα, στην πλατεία της Καλαμάτας. Ποιος τον μετέδωσε και τον πήραν όλα τα κανάλια διαμέσω της ΕΡΤ. Δεν τα λέτε αυτά πράγματα. Αλλά κάνατε το σταυρό σας να συμβεί κάτι για να με κρεμάσετε εμένα. Που δυστυχώς μπορούσε να συμβεί και σε μέναν, αλλά δεν ήταν σε μέναν. Δεν ήμουν εγώ υπεύθυνος. Και καθώς ήσασταν στη Βουλή μαζί με τον Νίκο τον Τζούτσια και του λέγατε. Να μην πω τώρα εδώ πέρα γιατί ο κόσμος είναι. Μας ακούει ο κόσμος. Να μου τα πείτε εμένα προσωπικά, κύριε Πετράκο. Και ελάτε αφού έχετε και τις γνώσεις και δεν είστε και είστε και αντικειμενικό σε όλα, ελάτε στο δελτίο μας να κάνουμε μια αντιπαράθεση μας δύο κόσμος. Κύριε Πετράκο, γιατί λέω και πάλι, σας σέβομαι, σας υπολείπτομαι, σαν βουλευτή της Μεσσηνίας, όπως σέβομαι και υπολείπτομαι όλους τους θεσμικούς εκλεγμένους και όπως είναι καθήκον όλων των Ελλήνων. Αλλά σαν Θανάση Πετράκο. Ένα τεμπέλι συνδικαλιστή που δεν έχει δουλέψει σχεδόν ποτέ στη ζωή του. Αυτό το πράγμα να δώσω στα παιδιά σου. Γιατί εμένα ο πατέρας μου όταν πέθανε στα χέρια μου, που τον γκίξε στον πατέρα μου, μου είπε να δουλεύεις και να γίνεις καλός άνθρωπος. Αυτό λέω και εγώ στα παιδιά μου. Εσύ κύριε Πετράκο, τι λες στα παιδιά σου. Να σιτίζονται από το δημόσιο όπως σιτίζεις εσύ και η γυναίκα σου. Και να γίνεις συνδικαλιστής και να είσαι καθηγητής που είσαι καθηγητής. Μπορείς να μας πεις πόσα χρόνια έχεις να διδάξεις. Πόσα χρόνια έχεις να διδάξεις, κύριε Πετράκο, που θες να σώσεις την Ελλάδα και κρίνεις ανθρώπους που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις 7 μέχρι τις 5 το πρωί. Όπως δουλεύω εγώ τα παιδιά μου και πάρα πολύ. Όσον αφορά την ΕΡΤ, εγώ έχω δουλέψει με πάρα πολλούς καλούς συνανθρώπους στην ΕΡΤ και δεν είναι όλοι συλλήφθη, άσχετοι ή άχρηστοι, όπως σου λένε, εκεί διαφωνώ. Με πάρα πολλά παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν δώσει το αίμα τους για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, για την ΕΡΤ. Τώρα τι θα γίνει, από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτοί θα προτιμηθούν. Και κάτι άλλο. Επειδή διαχέεται στην πόλη ότι εγώ πήγα και έσπασα τα λουκέτα και αυτά τα λέει στα καφενεία. Τα λέει στα καφενεία, κύριε Πετράκο, και τα λέει όλη η πόλη και παίρνει και μερικά τηλέφωνα εδώ πέρα. Ότι εγώ πήγα και έσπασα τα λουκέτα στο λυκόδημο. Τα λουκέτα και έσπασα τις πόρτες και όταν μιλάς για παρακρατικά στοιχεία εννοείς εμένα, ναι. Εφόσον ξέρεις και είσαι και ο Σέρλοκ Χόλμς, για αυτό σου έχουν πει ποιος θα έχει σπάσει τα λουκέτα και δεν λες να φύγεις να το πεις. Για δεν λες ποιος έσπασε τα λουκέτα. Για δεν λες ποιος είναι ηλεκτρολόγος στο λυκόδημο, κύριε Πετράκο, που συνειδητοποίησαν οι κύριοι της αστυνομίας. Γιατί ξέρω ποιοι τα βγάζαν και ποιοι συνειδητοποίησαν και σου είπαν σου ξουμούξου και τέτοια. Για δεν λες τα ονόματά τους. Αλλά αφήνεις να αιωρείται αυτό το πράγμα στην πόλη και αφήνεις να αιωρείται σε όλο τον νομό και μερικοί παίρνε και με βρίσουν εμένα που πήγα και έσπασα τα λουκέτα και τέτοια εδώ στο σταθμό. Αυτός είσαι, κύριε Πετράκο. Αυτός είσαι. Ξέρεις ποιο τι είσαι. Ένας επαγγελματίας συνδικαλιστής τεμπέλης. Σαν και αυτούς που προσπαθούν να σώσουν την Ελλάδα και σαν και αυτούς οι οποίοι καταντήσαν την Ελλάδα εδώ που την καταντήσανε και τα παιδιά μας μεταναστεύουν. Οι άνθρωποι αυτοκτονούν, οι επαγγελματίες αυτοκτονούν και είναι αυτή τη στιγμή και οι περισσότεροι με τον απόδειξη καταστροφή και στην αυτοκτονία. Ό,τι ώρα θέλεις, κύριε Πετράκο, σαν κύριος Πετράκος, όχι σαν βουλευτής Μεσσηνιάς, γιατί δεν έχω την απέτηση εγώ να κάτσει δίπλα μου με το μεγαλύτερο θεσμικό αξίωμα, σαν κύριος Πετράκος, ίσον προς ίσως, να έρθεις εδώ, σαν καθηγητής Πετράκος, να σας τα συζητήσουμε. Να δούμε πώς έχεις δουλέψει, πόσες μέρες έχεις δουλέψει και τι έχεις κάνει. Και να αφήσεις την πιάτσα
του Λωτού και την πιάτσα του Πλεμμένου και του Πιτσάνη που σήμερα μέχρι βρίζει τον Πρωθυπουργό στα Facebook. Αυτοί είσαστε. Βγάλετε τις κουκούλες. Βγάλετε τις κουκούλες να σας δει ο κόσμος. Επαγγελματίες συνδικαλιστές που συντηριζόσαστε από το ελληνικό κράτος. Οικογενειακό σας συντήρησε το ελληνικό κράτος, από το ελληνικό κράτος. Πέστε στον κόσμο να, να ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, Θανάση, να έρθω και σε σένα. Πάντως, εγώ λυπάμαι για το επίπεδο που φτάνει ο κύριος Πετράκος να χρησιμοποιεί το ελληνικό κοινοβούλιο για την εμπάθειά του, έτσι, και για να δώσει ένα τέτοιο προσωπικό τόνο. Το μίσος του, να πεθάνουμε. Πραγματικά, φαντάζομαι ότι αν θα έλεγε το όνομά σου Νίκο, θα ήταν η μεγαλύτερη διαφήμιση. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο να αναφερθεί έτσι περιστατικό με τόσο προσωπικό χαρακτήρα, φαντάζομαι, από ελληνικό βουλευτή, να αφήσει την οποιαδήποτε ομιλία του είχε στην Ολομέλεια της Βουλής και να ασχολείται με την προσωπική του εμπάθεια και μίσος. Θανάση. Κοίταξε, εγώ θέλω να σταθώ στη μικροπρέπεια του πράγματος. Μπορεί να έχει όποιες απόψεις θέλει ο κύριος Πετράκος για τα ΜΜΕ, για την ΕΡΤ. Άλλωστε ο ίδιος μας είχε μάθει να λέμε όλο το σύστημα της ΕΡΤ η ΕΝΕΔ. Κρατικοδίαιτους, προπαγανδιστές κλπ. Σήμερα λοιπόν έχει αυτοαναγορευτεί σε προστάτη όλου του συστήματος της ΕΡΤ και ιδιαίτερα των εργαζομένων. Εκεί βέβαια που θέλει να ψαρέψει στα θολά νερά, ψηφαλάκια. Έγινε επαγγελματίας πολιτικός ο κ. Πετράκος τώρα, από επαγγελματίας συνδικαλιστής που ήταν. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ανεξάρτητα από το ποια γνώμη έχει για τα τοπικά ΜΜΕ, μπορεί να έχει όποια συμπάθεια θέλει, μπορεί να είναι προστατευόμενος και προβαλλόμενος από συγκεκριμένα, μπορεί να του κάνουν κριτική, αλλά ανεξάρτητα από αυτά θα πρέπει να στέκεται με μία αξιοπρέπεια απέναντι στη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία του έχει φερθεί πάρα πολύ καλά και από την εποχή που ήταν αποσπασμένος χωρίς απόσπαση σε βορειοελλαδίτη βουλευτή για να παίρνει και το κάτι της παραπάνω. Στην κυρία Μανατίδου να τα λες αυτά τα πράγματα και ίσως έπαιρνε και εκτός έδρας που δεν είχε δουλέψει ποτέ του. Λοιπόν, έκανε τα συνειδητικά του, συγγνώμη, το ξέχασα αυτό, θα συγγνώμη να σε διακόψω, τα συνειδητικά του καθήκοντα από τη Θεσσαλονίκη, από το αποσπασμένο στο γραφείο της κυρίας Αμανατίδου. Ενώ άλλοι πολύ σωστοί και πολύ καλοί συναδέλφοι του, οι οποίοι έχουν τις ίδιες απόψεις όπως είμαι το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δουλεύουν από τον πρώτο βράδυ και κάνουν και τα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αξιοπρεπείς άνθρωποι, μιλάμε κάθε μέρα και δουλεύουν από τον πρώτο βράδυ. Αυτό είναι, και να πω συγγνώμη Θανάση, και να πω ότι εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τον κύριο Πετράκο. Ποτέ. Ίσα-ίσα, ξέρεις πόσες ώρες είχαμε βγάλει και από τα διόδια που έκανε τις καταλήψεις που ζωντανά. Καμία τέτοια. Από τότε που τσακώθηκα με τον πολιτικό του μέντορα, τον κύριο Πλεμμένο, μου κόψε την καλημέρα. Όπως και τότε, γιατί του είπε ο Πλεμμένος, να μην μιλάς με τον Πελογέννη. Όπως έλεγε, ή να μην μιλάνε και με σένα, όσοι μιλάγανε με σένα, ήταν εχθροί του Πλεμμένου, Θανάση. Τα ξέρεις αυτά. Προχωράμε. Λοιπόν, ο κύριος Πετράκος λοιπόν λειτουργούσε για χρόνια εδώ ως επαγγελματίας πολιτικός στέλεχος και συνδικαλιστής και αυτοδιοικητικός, ενώ θα έπρεπε να είναι και να εργάζεται αλλού, εκεί που είχε αποσπαστεί για να εργάζεται. Παρόλα αυτά λοιπόν, όλοι ποτέ δεν δώσαμε βαρύτητα σε αυτά τα ζητήματα, πάντα αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα της άποψής του, έστω και αν διαφωνούσαμε με αυτή. Και σε καμία περίπτωση δεν θέσαμε τα τοπικά συμφέροντα πάνω σε μικρότητες και τέτοια όπως έχουν κάνει κατά καιρούς αυτός και αυτοί οι οποίοι στηρίζουν όλη αυτή την νοοτροπία. Χρόνια τώρα. Και αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, το να φτάσουν αυτά τα ζητήματα να γίνουν πρώτο θέμα εντός εισαγωγικών στην αγόρευσή του στο κοινοβούλιο για την ΕΡΤ, με τέτοιες ας πούμε απεχθείς, μικροπρεπείς και αγοραίες, θα έλεγα, αγοραίες εκφράσεις στο κοινοβούλιο, νομίζω ότι αυτό δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.